Γεια σου παιδιά, το podcast Χρήστος εδώ. Good Style Gym. Είναι τελευταία μέρα πριν τις διακοπές, τελευταία προπόνηση. Τώρα θα σας πω 2-3 πραγματάκια για να ξεκολλήσουν λίγο τα μυαλά σας. Διότι, εντάξει, και εγώ είμαι παλιά πιο κολλημένος. Περί διακοπών. Όταν θες να πας διακοπές, καταρχήν πρέπει να κάνεις διακοπή στο γυμναστήριο, έστω μια φορά το χρόνο, να κάνεις κάποια διακοπή για να ξεκουράζεται, τι, όχι το σώμα. Είπαμε, γιατί το σώμα κάνουμε τα deload, για να ξεκουράζεται εδώ. Και να μπορείς να συνεχίσεις, γιατί άμα δεν ξεκουραστεί εδώ, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Τώρα, εάν δεν έχεις κάποιον αγώνα ή κάποιο σοβαρό οτιδήποτε, ξέρω εγώ, που να έχει βάση με το γυμναστήριο, κάποιον αγώνα bodybuilding, powerlifting και πάλι λέγοντας, δεν υπάρχει λόγος το να μην κάνεις διακοπή μία εβδομάδα. Δηλαδή να πας διακοπές, να χαλαρώσεις, να μην κάνεις γυμναστική, να μην σηκώσεις το κινητό, να μην σηκώνεις, να το έχεις έτσι κάτω. Και ποια είναι τα μόνο καλά, θα πω. Πρώτον, είπαμε, θα ξεκουραστείς εδώ και μετά το σώμα. Θα ξεπριστείς, θα έχεις ένα ελαφρύ ξεπρίξιμο λόγω της μείωσης της κατακράτησης υγρών από την προπόνηση, το οποίο δεν είναι κάτι. Το να χάσεις 1-2 κιλά μέσα στις διακοπές δεν είναι κάτι. Μην τρομάζετε ότι χάσετε όλα τα gains. Δεύτερο είναι αυτό. Τρίτο είναι ότι θα μπορέσεις στη συνέχεια να ανταπεξέλθεις καλύτερα, δηλαδή όταν θα γυρίσεις από τις διακοπές, θα ξεκινήσεις το γυμναστήριο, θα έχεις πιο πολύ όρεξη, καλύτερη ψυχολογία και πάει λέγοντας. Αυτά είναι, δηλαδή δεν το προτείνω το να μην κάνετε διακοπή από την προπόνηση για να είναι κολλημένο το μυαλό σας. Δεν μπορώ να σταματήσω και έτσι κι αλλιώς. Και τώρα κάτι άλλο για τις διακοπές. Είπαμε προπόνηση, δεν κάνουμε στις διακοπές, τέλος. Άμα θέλετε κάτι κολύμπι, πέρα περπάτημα. Διατροφή. Διατροφή στις διακοπές. Τι θα κάνετε? Θα σηκώνεις το πρωί, θα τρώτε ένα γεύμα καλό, θα πηγαίνετε παραλία, θα τσιπάτε καμιά χαζομαρίτσα. Γενικά στην παραλία θα κινήσετε, θα κάνετε οτιδήποτε, θα κολυμπάτε, ρακέτες, έτσι. Ενώ ότι στις διακοπές είσαι πιο δραστήριος από ότι όταν κάθεσαι σπίτι. Γι' αυτό δεν θα μας ενδιαφέρει κιόλας τόσο η διατροφή. Έτσι, οπότε αναγκαστικά θα φας και τις βλακίες σου και τα γλυκά σου και τα σουβλάκια σου και ό,τι γουστάρεις θα φας. Μη σας νοιάζει για τα κιλά. Αν τρως μεθοδεμένα έτσι, δηλαδή 2-3, θα τρως γύρω στα 3 γεύματα την ημέρα. Δηλαδή ένα πρωινό, κάτι θα τσιμπάς στην παραλία, οτιδήποτε ξέρω εγώ, μετά την παραλία σίγουρα ένα μεγάλο γεύμα και ίσως κάτι το βράδυ. Αυτό δηλαδή. Εγώ τουλάχιστον έτσι βγαίνω στις διακοπές. Πολλές φορές δεν ξέρω και γιατί γυρίζω και πιο αδύνατος. Είπα, είναι ότι χάνεις τα υγρά. Δηλαδή χάνεις κάποια νερά που κατακαρτεί το σώμα όταν προπονείς σκληρά. Και γυρίζεις από τις διακοπές, κάνεις μία εβδομάδα πιο χαλαρή γυμναστήριο και τη δεύτερη εβδομάδα ξεκινάς κανονικά να πυροβολάς. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Τελευταία προπόνηση, πάμε διακοπές από αύριο. Θα κάνω και για τις διακοπές το τι πώς περίπου κινούμαστε και μετά ξεκινάμε μετά τη σεζόν καινούργια κόρμα.
Κάντε like, subscribe στο κανάλι, σχόλια, τι άλλο θέλετε από βιντεάκια. Και θα τα πούμε. Γεια σας.